Στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές θα αποσταλεί από τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα το πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο στο Ταμείο του Δήμου και στην Οικονομική Υπηρεσία για την περίοδο 2009-2011 κατ' εντολήν του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πόρισμα ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες και βρίσκεται στα χέρια του Δημάρχου, ενώ η ολοκλήρωσή του συνέπεσε με την έναρξη στο εφετείο της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης υπεξαίρεσης από τα ταμεία του Δήμου. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Θωμάς Γιωτίτσας περιορίστηκε να πει ότι έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που διενεργήθηκε με εντολή του Δημάρχου και το πόρισμα θα αποσταλεί αρμοδίως, ζητώντας από όλους να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή. Αυτό που είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει ολοκληρωθεί μια ένορκη διοικητική εξέταση από το Δήμο και υπάρχει ένα πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Δημάρχου και το οποίο θα αποσταλεί στην εισαγγελία άμεσα και θα αφορά την περίοδο 2009-2011. Το οποίο είναι πριν την περίοδο που εξετάζεται. Ακριβώς. Αφορά την περίοδο, τα τρία έτη, 2009-2010-2011, θα αποσταλεί στην εισαγγελία και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κινήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Και εκεί υπάρχουν ελλείμματα. Θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε λεπτομέρειες. Λίγο υπομονή και θα γίνουν όλα γνωστά. Πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο πως και την περίοδο αυτή, που είναι η αμέσως προηγούμενη τριετία αυτής που είχε ως αποτέλεσμα την υπόθεση της υπεξαίρεσης, έχουν εντοπιστεί ελλείμματα που ίσως ξεπερνούν το 500.000 ευρώ. Εκτός από τη διενεργηθήσα ΕΔΕ, η έρευνα την επίμαχη περίοδο έγινε και από τους οικονομικούς επιθεωρητές, ενώ εκτός από τις λογιστικές αλχημίες που διαπιστώθηκαν, αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται η διασύνδεση με μια άλλη υπόθεση αυτή των πλαστών πιστοποιητικών ιθαγένειας. Ο κύριος Γιωτίτσας, στο μεταξύ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη διαμόρφωση των δημοτικών τελών για το 2017, τόνισε ότι έχει ήδη αποστείλει την εισήγησή του στο Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Το βάρος των μειώσεων των τελών πέφτει για το 2017 στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες συμπολιτών. Με τον κύριο Γιωτίτσα να τονίζει πως αυτό που έχει σημασία είναι οι όποιες μειώσεις να γίνονται στοχευμένα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι φέτος το βάρος θα πέσει στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που είναι οι πολύτεκνες οικογένειες, είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι οι άποροι και για τους οποίους θα προβλέπονται αρκετά πιο γενναίες απαλλαγές τελών, ώστε να μπορέσουμε να απαλύνουμε κάπως το μεγάλο βάρος που αισθάνονται αυτές οι οικογένειες από την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, έχω ξαναπεί ότι οι μειώσεις των τελών, οι όποιες μειώσεις τελών, τόσο σε οικίες όσο και σε καταστήματα, θα πρέπει να γίνουν στοχευμένα, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η απώλεια των εσόδων από τυχόν μειώσεις τελών δεν θα διακινδυνεύει την επιχειρησιακή ικανότητα της διεύθυνσης καθαριότητας. Με λίγα λόγια δηλαδή, θα μπορεί ο Δήμος να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για την αποκομή των απορριμμάτων και την παροχή περισσότερων ηλεκτροφωτισμού. Η προοπτική είναι ότι σε ορίζοντα διετίας να πάμε σε έναν καινούριο τρόπο υπολογισμού των τελών, ο οποίος θα έχει να κάνει με πραγματικά ανταποδοτικό χαρακτήρα βάσει συγκεκριμένων οικονομικών χαρακτηριστικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε σε αυτή τη φάση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για να ολοκληρώσουμε μια μελέτη την οποία ξεκινήσαμε όσον αφορά την καταγραφή αυτών των στοιχείων στην πόλη των Ιωαννίνων, στον αστικό ιστό. Η απόφαση στο μεταξύ για την κατανομή ποσού 1,1 εκατομμυρίου ευρώ στο Δήμο για την αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων οφειλών και συγκεκριμένα για ρημοτομίες δίνει μια μεγάλη ανάσα στα ταμεία, με τη Δημοτική Αρχή να έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το αντίστοιχο ποσό από τα τακτικά της έσοδα για έργα και δράσεις. Η βασικότερη αλλαγή πάντως προέρχεται εξαιτίας των καταψηφιστικών αποφάσεων για παλαιότερες υποθέσεις ρημοτομιών μαζί με τους νόμιμους τόκους, τους οποίους θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος. Έτσι, ο κύριος Γιωτίτσας δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το ακριβές ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τρίτους, καθότι αυτό αλλάζει διαρκώς. Όπως εξήγησα, απελευθερώνονται πολύτιμοι πόροι από τα τακτικά έσοδα του Δήμου αντίστοιχου ποσού 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κατανομής για το πού θα κατευθυνθούν, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την ωφέλεια από τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η απόφαση είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Έχω πει επίσης ότι ένα ποσό από αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί το 2017 από την πάυση ουσιαστικά της πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παλιότερων του κράτους προς τους Δήμους, το περίφημο άρθρο 27 όπου εισπράταμε 2 εκατομμύρια το χρόνο.
Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η κοινωνική πολιτική, είναι να κάνουμε κάποια πράγματα που σχεδιάζουμε για το 2017 και προς αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζουμε τις δράσεις μας και την κατανομή αυτών των χρημάτων, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι απολύτως συγκεκριμένο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς τρίτους, σε τι ποσό ανέρχονται αυτή τη στιγμή? Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακριβής εικόνα, διότι υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα με το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο ουσιαστικά αποπληρώνουμε. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους διαμορφώνονται και αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Απλά να σας πω ότι τους τελευταίους δύο μήνες είχαμε καταψηφιστικές αποφάσεις από παλιότερες υποθέσεις ρημοτομιών για πάνω από 500.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος. Άρα λοιπόν είναι κάτι το δυναμικό, κάτι το οποίο αλλάζει μέρα με τη μέρα. Σε κάθε όμως περίπτωση, με την αποπληρωμή αυτού του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, μπορώ να πω ότι οι παλιότερες οφειλές που αφορούσαν μέχρι τον Απρίλιο του 2016 σχεδόν μηδενίζονται. Τέλος, ο Αντιδήμαρχος έκανε γνωστό πως ανακηρύχθηκε πλειοδότης για την έκταση των 22 στρεμάτων στην Ανατολή, εναντί τιμήματος 1.200 ευρώ μηνιαίως.